Ναι, το δικαστήριο μιλούμε για σκάνδαλο. Εάν είναι σκάνδαλο, τότε στην διερεύνηση του σκανδάλου θα βρει και την πηγή του σκανδάλου, τον υπεύθυνο για το σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο θα κριθεί από το δικαστήριο ο ένοχος. Ο ένοχος είτε του επιβληθεί ποινική, είτε ποινική ευθύνη και οδηγηθεί στις φυλακές με φυλάκιση, είτε πειθαρχική, το κράτος, ο δημόσιος τομέας, η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει την αποφάση. Εκείνο το οποίο λείπει από την Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς θα το καταθέσουμε ως πρόταση, έχει να κάνει με την υποχρέωση του κράτους να σεβαστεί αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, οι οποίες μπορεί να μην κρίνονται ως σκάνδαλο από το ανώτατο δικαστήριο, δηλαδή να μην κρίνονται ως διαφθορά για να βρεις και ένοχο, αλλά το ανώτατο δικαστήριο πολλές φορές ακυρώνει πράξεις ή αποφάσεις διοικητικών οργάνων. Ακυρώνει αποφάσεις για προσφορές, ακυρώνει αποφάσεις για διορισμούς ή για προσλήψεις ή για προαγωγές. Και διαπιστώνουμε ότι τα διοικητικά όργανα, είτε αυτό είναι η ΕΔΗ, είτε η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, είτε ένα Υπουργείο, δεν εφαρμόζουν την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά επαναδιορίζουν ή επαναπροάγουν το ίδιο πρόσωπο ή δίνουν ξανά την προσφορά στην ίδια εταιρεία. Γι' αυτό θα καταθέσουμε πρόταση, όπως είναι υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου για τους πολίτες και ο μη σεβασμός της απόφασης του δικαστηρίου από έναν πολίτη είναι ποινικό αδίκημα, έτσι πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα και για τους υπουργούς και για τον πρόεδρο και για όλα τα διοικητικά όργανα του κράτους. Η μη εφαρμογή και ο μη σεβασμός των αποφάσεων του δικαστηρίου.